Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τα νέα του Sky στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Σε νέε αλλαγές στη φορολόγηση μισθωτών και συνταξιούχων προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών, που πλήττουν ακόμα περισσότερο τα μεσαία εισοδήματα. Σύμφωνα με το εναλλακτικό σχέδιο, τα εισοδήματα έως 18.000 ευρώ θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 21%. Με 26% θα φορολογούνται εισοδήματα από 18.000 έως 26.000 ευρώ και με 45% εισοδήματα άνω των 26.000 ευρώ. Το αρχικό σενάριο προέβλεπε το συγκεκριμένο συντελεστή για εισοδήματα άνω των 48.000 ευρώ. Καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και αντικαθίσταται με σταθερή μείωση φόρου 1.950 ευρώ για όλα τα εισοδήματα ανεξαρτήτως ύψους και οικογενειακής κατάστασης του φορολογούμενου. Την υιοθέτηση ενό εθνικού σχεδίου ανάπτυξη θέτει ω εθνική προτεραιότητα η ενδιάμεση έκθεση τη Τράπεζα τη Ελλάδο που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Γιώργο Προβόπουλο. Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι ήδη γίνονται ορατά τα πρώτα σημάδια βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα. Τονίζεται επίση πω η ανάκαμψη τη οικονομία αποτελεί τον βασικό μοχλό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει μπροστά τη η χώρα. Κρούει όμω και τον κόδωνα για νέου κινδύνου. Εκτιμά ότι το 2013 η ανεργία θα υπερβεί το 26% και η ύφεση θα φτάσει στο 4 με 4,5% του ΑΕΠ. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία τη επαναγορά ομολόγων ιδιωτών με στόχο να διαγραφεί σημαντικό μέρο του χρέου. Το ποσό που θα διατεθεί δεν θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ και θα εξαγοραστούν ομόλογα ονομαστική αξία 40 δισεκατομμυρίων με στόχο την περικοπή του χρέου κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρόσκληση ισχύει μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Τις λεπτομέρειες του προγράμματος θα παρουσιάσει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας στο σημερινό Eurogroup. Ο Πρωθυπουργός ωστόσο έχει ήδη διαβεβαιώσει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Θετική ήταν η αντίδραση των αγορών καθώς το ευρώ αναρριχήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των 6 τελευταίων εβδομάδων. Ξεπέρασε το 1,30. Εκτός τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έθεσε τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Προηγήθηκε η ανακοίνωση ίδρυση νέα πολιτική κίνηση από τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ με το όνομα Ριζοσπαστική Κίνηση Σοσιαλδημοκρατική Συμμαχία, που έχει ω στόχο τη μεταξέλιξή του σε νέο κόμμα. Την ώρα που το Πασόκ οργανώνει με κόπο και δυσκολίε ένα νέο εμεί, κάποιο διάλεξε το εγώ. Κρίμα. Το Πασόκ προχωρά με αυτού που θέλουν και μπορούν, δήλωσε ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Μιλώντα στο Σκάι, ο κύριο Λοβέρδο είπε πω παραμένει βουλευτή και στηρίζει την κυβέρνηση ενώ υποστήριξε πω δεν υπάρχουν τριγμοί στο Πασόκ. Η ανακοίνωση για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον Ανδρέα Λοβέρδο ήρθε την ημέρα που το Πασόκ αναλαμβάνει διακομματική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση τη ρατσιστική βία. Στόχο να τεθεί η χρυσή αυγή εκτό νόμου. Ο Ευάγγελο Μενιζέλο ανέφερε ότι η κρίση δεν δικαιολογεί την προσχώρηση σε κόμματα ρατσιστική και φασιστική ιδεολογία. Το Πασόκ απευθύνεται πέραν των κομμάτων, στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, τη Βουλή, σε πρωτοβουλία για να τεθεί το Πασόκ εκτό νόμου ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει η Χρυσή Αυγή. Πρώτο με 2.096 ψήφου αναδείχθηκε ο Αλέξης Τσίπρα στην ψηφοφορία για την ανάδειξη τη νέα κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιήθηκε το βράδυ τη Κυριακή. Το αριστερό ρεύμα, που κατέβηκε με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, έλαβε ποσοστό 25,71%. Σε μια συμβολική κίνηση, ο επικεφαλή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρας, ανακοίνωσε ότι δεν θα αποδεχθεί το διορισμό του στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά θα διεκδικήσει την ψήφο των αντιπροσώπων. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προ τι συνιστώσει, λέγοντα ναι στην Πολυφωνία, όχι στη Βαβυλονία. Ο νέο ενιαίο φορέα θα είναι πλουραλιστικό, αλλά ενιαίο. Δεν θα είναι πολλά κόμματα στη συσκευασία του ενό, τόνισε. Στο τραπέζι του Eurogroup θα τεθεί σήμερα το Κυπριακό Μνημόνιο. Η Τρόικα, σύμφωνα με πληροφορίε, αναμένεται να παρουσιάσει στοιχεία σε σχέση με τη βιωσιμότητα του Κυπριακού χρέου, ενώ θα καθοριστούν και τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίησή του. Στο μνημόνιο αναφέρεται ότι η στήριξη θα φτάσει μέχρι 10 δισεκατομμύρια ευρώ, με τι Κυπριακέ Αρχέ να ελπίζουν ωστόσο ότι το ποσό θα είναι μικρότερο. Την ίδια ώρα, επίσημο αίτημα για στήριξη των τραπεζών τη υπέβαλε η Ισπανία. Συγκέντρωση διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Υγεία πραγματοποιήσαν άτομα με αναπηρία με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα αναπήρων. Μάλιστα, αρκετοί από αυτού, σε μια καθαρά συμβολική κίνηση, κατέφεσαν τα τεχνητά του μέλη στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα. Ο πρόεδρο τη Παγκόσμια Οργάνωση για την Αναπηρία συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα, χωρί ωστόσο να λάβει τι δεσμεύσει που επιθυμούσε. Ο βαθμός πολιτισμού μιας κοινωνίας προσδιορίζεται και πραγματώνεται μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες της, όπως τα άτομα με αναπηρία, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Αντίστοιχε συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις του κόσμου. Παρατείνεται ως στις 14 Δεκεμβρίου η ημερομηνία απογραφή των συνταξιούχων του ΟΓΑ. Με βάση τα στοιχεία, από του 780.000 συνταξιούχου δεν ανταποκρίθηκαν περίπου 40.000 δικαιούχοι. Εάν δεν απογραφούν, δεν θα καταβληθεί η σύνταξη του Ιανουαρίου 2013. Στον έλεγχο κάθε σύραγγα στην Ιαπωνία που έχει κατασκευαστεί με τον ίδιο τρόπο όπως αυτή που κατέρευσε χθε στο Τόκιο θα προχωρήσει το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας. Στο μεταξύ ο απολογισμός από το δυστύχημα φτάνει τουλάχιστον τους 9 νεκρούς ενώ η πυροσβεστική φοβάται αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Νέα Σμύρνη, καθώς επικράτησε 2–1 του Πανιωνίου στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας και ανέβηκε στην έκτη θέση του αθμολογικού πίνακα. Τα γκολ πέτυχαν η Πετρόπουλος στο 24 και Βίντρα στο 28, ενώ για τους γηπεδούχους ο ντούνι στο 78. ο Στους υπόλοιπους χθεσινούς αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Όφη Πανθρακικός 1 βερια Βέρεια Πάοκ 0–0 και Ελεβαδιακός Κέρκυρα 2–0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση ΑΕΚ Πα Γιάννηνα. Η σέντρα θα γίνει στι 7.30 και ο αγώνα θα μεταδοθεί ζωντανά από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν νεφώσει με βροχέ και τι πρωινέ ώρε καταιγίδε. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγε νεφώσει πρόσκαιρα αυξημένε. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 8 με 9 και πιθανώ στα νότια πελάγη τοπικά 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έω 11 βαθμού, στα Ανατολικά Υπηρετικά έω 14 και στην υπόλοιπη χώρα έω 15 με 16 βαθμού. Στην Αττική θα σημειωθούν πρόσκαιρε νεφώσει τι πρωινέ ώρε με βαθμιαία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 6 με 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση στα 4 με 6. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 6 έω 14 βαθμού Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιέ νεφώσει. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 1 έω 9 βαθμού Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο στην οηματική ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση από το στι 7. Καλό απόγευμα.